Ξεκίνησε η παραγωγή της ανοιξάτικης πατάτας της Μεσσηνίας την προηγούμενη εβδομάδα με μικρές ποσότητες. Οι πρώτες ποσότητες δείχνουν ότι τα προϊόντα είναι πράγματι ποιοτικά όπως περιμέναμε. Βεβαίως η παραγωγή εξελίσσεται λίγο διαφορετικά φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και συγκεκριμένα εξαιτίας των φυτεύσεων οι οποίες το μήνα Νοέμβριο καθυστέρησαν λόγω των πολύ ισχυρών βροχοπτώσεων που διέρχησαν μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, δημιούργησαν ένα τεράστιο κενό στην παραγωγή, κενό που το βλέπουμε και τώρα στην έναρξη συγκομιδής και θα παρουσιαστεί και θα ενταθεί το κενό αυτό τις επόμενες ημέρες, διότι η ζήτηση είναι αρκετά ικανοποιητική, θα έλεγα υψηλότερη των τελευταίων ετών, αν υπολογίσουμε τα προηγούμενα χρόνια η παραγωγή δυστυχώς έπαιρναν πολύ χαμηλές τιμές. Οι τιμές ήταν 35, 30 λεπτά, 25, 20, ακόμα και 15 λεπτά, δημιουργώντας έτσι τεράστια ζημιά στους ίδιους και στο προϊόν που τα τελευταία χρόνια, όπως παρατηρούμε, συρρυκνώνεται και μειώνεται η καλλιεργία του κατά πολύ. Τη φετινή περίοδο έχουν καλλιεργηθεί στην περιοχή μας 2.500 στρέμματα. Είναι η μικρότερη σε έκταση καλλιέργεια πατάτας αρνής σοδείας όλων των ετών. Ο πατατόσφορος που έχει καλλιεργηθεί δεν ξεπερνάει τους 630 τόνους. Ένα ποσοστό, μάλλον μια ποσότητα που δείχνει ότι η μείωση σε σχέση με τις δύο προηγούμενες δεκαετίες άγγιξε πλέον το 70%. Δείχνει ότι η παραγωγή μας φεύγουν από την καλλιέργεια της πατάτας, κυρίως των χαμηλών τιμών διάθεσης που έχουν τα τελευταία χρόνια. Οι χαμηλές τιμές διάθεσης προκύπτουν από τον πολύ σκληρό ανταγωνισμό των Αιγυπτιακών πατατών που έχουν κατακλείσει την ελληνική αγορά και υπερβαίνουν τις 100.000 τόνους όλη αυτή την περίοδο του Φεβρουαρίου με Μαΐου. Μια κατάσταση η οποία δυστυχώς δεν ανατρέπεται και οδηγεί τους παραγωγούς σε αδιέξοδο. Τα τελευταία χρόνια ζούμε και το φαινόμενο των ελληνοποιήσεων. Παρόλα τις αποσπασματικές προσπάθειες που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια εκ μέρους της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων και των ελεκτικών μηχανισμών, δεν δύναται να παταχθεί αυτή η πολύ άσχημη κατάσταση η οποία δημιουργεί αθέμητο ανταγωνισμό στο προϊόν που παράγεται όχι μόνο στη Μεσσηνία, στην Ηλία και στην Αχαΐα. Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια τόσο στον νομό Βιωτίας, τόσο στον νομό Αχαΐας να συσκευάζονται πατάτες άλλης προέλευσης και να παρουσιάζονται ως ελληνικές ή ως κυπριακές ακόμα, που επιτυχάνουν μεγαλύτερες τιμές διάθεσης. Οι αιγυπτιακές πατάτες, οι γαλλικές, ενδεχομένως και κάποιες άλλες από κάποιες άλλες χώρες εισαγωγής καταλήγουν στο ράφι στο να παρουσιάζονται ως ελληνικές, παραπλανώντας τον καταναλωτή και δημιουργώντας αυτή την παραοικονομία η οποία δεν γνωρίζω πώς μπορεί επιτέλους να παταχθεί. Οι παραγωγοί της Μεσσηνίας αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της μεγάλης διάθεσης και του μεγάλου ανταγωνισμού των αιγυπτιακών πατατών. Ήδη πολύ ελάχιστες ποσότητες από αυτές τις πατάτες έφτασαν στα σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ έχουν κυρίως αιγυπτιακές και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αυτή τη στιγμή δείχνει να είναι το βασικότερο πρόβλημα που η καλλιέργεια τίνει να εξαφανιστεί. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια παρατηρήσαμε ότι εκτός από εμπορικό προϊόν που διατίθεται στην περιοχή μας και στην πόλη του της Καλαμάτας, η αιγυπτιακή πατάτα, έχουμε και ανασυσκευασία αιγυπτιακών πατατών στην περιοχή μας, ανασυσκευασία πατατών χύμα από την Αίγυπτο, οι οποίες συσκευάζονται και διατίθονται σε γνωστό σούπερ μάρκετ. Αυτό εγώ δεν το είχα ξαναβιώσει σαν έμπορος, σαν μεταποιητής ή ακόμα και σαν παραγωγός στην περιοχή μου. Θεωρώ ότι είναι λυπηρό για τους παραγωγούς που προσπαθούν, που μάχονται στο να διατηρήσουν το προϊόν αυτό και να έχουν μια θέση στην αγορά, στο να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία, στο να καλύψουν τις ζημιές τους, να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση σήμερα,
να έχουμε ακόμα αιγυπτιακές πατάτες σε χύμα μορφή προς ανασκευασία από τοπικές επιχειρήσεις. Αυτό δεν είναι καθόλου ευχάριστο και σας δηλώνω ότι έκανα μια προσπάθεια να μιλήσω και με το Υπουργείο, όπου ο υπηρεσιακός παράγοντας μου ανέφερε ότι είναι νόμιμο. Εγώ δεν μπορώ να εξετάσω αν είναι νόμιμο ή παράνομο. Αυτό μπορούν μόνο τα αρμόδια όργανα του ποιοτικού ελέγχου και της περιφέρειας Πελοποννήσου να επιληφθούν επί του θέματος, τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν κάνει απολύτως καμία ενέργεια, από ό,τι πληροφορούμε τουλάχιστον, για να μην αδικώ κανέναν. Αλλά εν διάφτη περιπτώσει, πώς είναι δυνατόν στον ίδιο χώρο να ρωτιέμαι να συσκευάζονται πατάτες Αιγύπτου και πατάτες Καλαμάτας? Αυτό από μόνο του δείχνει ότι ο ανταγωνισμός ήρθε πια και στον τόπο παραγωγής και ότι οι επόμενες χρονιές, αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, θα είναι πολύ δυσάρεστες για τους παραγωγούς. Θέλουμε την πολιτεία αρρωγό δίπλα στους παραγωγούς, στους μεταποιητές, να βοηθήσουν να μην φύγει και αυτό το προϊόν. Θέλουμε οι παραγωγοί να υποστηριχθούν από την κυβέρνηση, γιατί αν, κύριε Πουλόπουλε, στη Μεσσηνία τρώμε πατάτες Αιγύπτου, τρώμε λάδι Τινησίας, καταναλώνουμε ντομάτες Τουρκίας, τότε ποιος ο λόγος ύπαρξης όλων των ανθρώπων που εμπλέκονται στον κλάδο της παραγωγής? Εδώ και μερικές μέρες έχει ξεκινήσει η φετινή παραγωγή της ανοιξάτικης πατάτας. Τα πρώτα δείγματα πατάτας είναι πολύ καλά. Οι πατάτες είναι αρκετές καλές, όπως επίσης είναι και καλές οι τιμές. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε μια ομαλή εξέλιξη και επιτέλους δεν θα έχουμε αυτά που γίνανε τα τελευταία χρόνια, που ο παραγωγός δεν έπαιρνε χρήματα και όλο η καλλιέργεια φθήνει. Πιστεύουμε φέτος να είναι μια άλλη χρονιά και να πάρει κουράγιο και ο παραγωγός, να πάρει χρήματα και να ξανακαλλιεργήσει, δεδομένου ότι μας έχει μείνει μόνο καλλιέργεια. Το φιστίκι δεν πάει καλά, τα φασολάκια έχουν τελειώσει, η πατάτα έχει μείνει, να μην φύγει κι αυτή, γιατί μυρό θα είναι και οι παραγωγοί να μεταναστεύσουν, να σταματήσουν να καλλιεργούν. Τώρα τελευταία όμως έχουμε παρατηρήσει ένα άσχημο γεγονός που συμβαίνει. Για πρώτη φορά στα χρονικά τυποποιούνται πατάτες αιγυπτιακές και ταυτόχρονα παράγουμε και εμείς τις αρνές πατάτες. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Δεν μπορεί στο ίδιο συσκευαστήριο να είναι και αιγυπτιακές συσκευάζονται και ελληνικές. Μόνο νοήτο. Πιστεύουμε αυτά να σταματήσουν, γιατί είναι εις βάρος του παραγωγού. Από εκεί και πέρα πιστεύουμε ότι θα είναι μια καλή χρονιά και θα γεμίσει αισιοδοξία τους παραγωγούς να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε. Επιπρόσθετα θα ήθελα να προσθέσω ότι είναι αισιόδοξα τα μηνύματα για την φετινή παραγωγή, ότι θα πάει καλά μέχρι τέλους, διότι αφενός μεν η εξαγωγή θα είναι δυνατή μέχρι τον Ιούνιο, μπορούμε να πούμε, διότι η Τσεχία και η Πολωνία, που κύρια δέχονται τις δικές μας πατάτες, τώρα φυτεύουν, με επακόλουθο να μην έχουν πατάτες και να υπάρχει ζήτηση συνέχεια για το μικρό μέγεθος. Και όπως επίσης ακούγεται και πιστεύουμε ότι θα γίνει αυτό, η Αίγυπτος να σταματήσει κάποια στιγμή τις μεγάλες ποσότητες, γιατί και η αυτονόητη παραγωγή έχει μειωθεί και χρειάζονται για την εγχώρια κατανάλωσή τους, και πιστεύουμε ότι θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση και γι' αυτό θα πρέπει η παραγωγή να μην πανικοβάλλονται, να περιμένουν να γίνουν, να οριμάσουν οι πατάτες, να παίρνουν τα κιλά που πρέπει και να είναι σίγουροι ότι οι τιμές θα είναι ικανοποιητικές. Να μην βιάζονται να βγάλουν το προϊόν τους πριν την ώρα τους.